Θα ήθελα να αρχίσουμε βεβαίως από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να προσπαθήσουμε έτσι να εκτιμήσουμε αυτό που έγινε χθες το πρωί και μας εξέπληξε όλους με την έλευση του Oruç Reis, ενός ερευνητικού σκάφους στην ελληνική υφαλοκρεπίδα. Ναι, εμάς δεν μας εξέπληξε καθόλου. Mm-hmm. Όχι ότι προβλέψαμε... Το περιμένατε το συγκεκριμένο, γεγονός, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι η Τουρκία, και όταν μιλάμε για Τουρκία δεν μιλάμε για τον τουρκικό λαό, αλλά αυτούς που κατέχουν τον πλούτο στην Τουρκία. Κλιμακώνει την επιθετικότητα απέναντι στη χώρα μας. Πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίο το ότι έγινε αυτή η έξοδος του Oruç Reis την ημέρα της επετείου των ημείων. Ναι, ήταν ανήμερα της επετείου των ημείων, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και επίσης είμαστε... πώς να το πω, δύσπιστη πολύ, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, στις εξηγήσεις που δόθηκαν περί κακού καιρού κλπ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Επομένως, αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε περίπτωση που υπάρξει μια κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών, παραδείγματος χάρη μια γεώτρηση εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας? Ποια είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση αν συμβεί αυτό? Ναι, η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν μπορεί να καθοριστεί με υποθέσεις το τι μπορεί να γίνει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στην περιοχή. Είναι γνωστή η ιστορία με τις τουρκικές διεκδικήσεις και δεν είναι σημερινή, η οποία αυτή η ιστορία, να σας πω, καταρρύπτει, θα έλεγα ξεφτιλίζει το επιχείρημα που χρησιμοποιούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ότι αν εμείς είμαστε με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, άμα είμαστε καλά παιδιά, άμα τους δίνουμε με αυτά τα επέσχυντα που έγιναν με τη συμφωνία για τις βάσεις, καινούργιες βάσεις, μεγαλώνουμε τις παλιές και παραδίδουμε, αυτό είναι πρωτοφανές, όλες τις στρατιωτικές υποδομές, και όχι μόνο τις στρατιωτικές αλλά και τις πολιτικές, με αυτή την επέσχυντη συμφωνία στις ΗΠΑ, ότι αν κάνουμε όλα αυτά, τότε θα προστατευτούμε από την Τουρκία. Από την άλλη, την Τουρκία. Κύριε Παφίλη, μισό λεπτό, ο αντίλογος είναι ότι δεν μπορεί η χώρα να μην δημιουργεί συμμαχίες. Ναι, συμμαχία, αυτό δεν είναι συμμαχία. Αυτό, καταρχήν είναι μονομερής. Είναι με τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Τι κάνουν στην περιοχή? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συμβαίνει στην περιοχή σήμερα? Γιατί αυτά καθορίζουν. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα μέρος. Φυσικά έχει κάποια αυτονομία και κάποια ιστορία, αλλά είναι ένα μέρος των εξέλιξεων στην περιοχή, οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολύ επικίνδυνες. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σήμερα και πήρε και πιο επικίνδυνες αποφάσεις σε όλα τα πολεμικά σχέδια στην περιοχή. Συμμετείχε και παλιότερα. Μέσω των βάσεων της Σούδας, ό,τι ζητήθηκε. Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, είναι γνωστά όλα αυτά. Για ποιο λόγο, αλήθεια? Άρα επαναθέτει. Για να υπερασπίσει το θέμα τα σύνορα. Της αποχώρησης της Ελλάδας από τον ΝΑΤΟ. Αυτά τα έχουμε πει. Λέμε τώρα. Ναι, όχι, δεν λέμε. Λέμε τώρα λοιπόν ότι και με τις νέες συμφωνίες, όχι μόνο δεν προστατεύεται η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα λαμβάνει ενεργά μέρος στην αντιπαράθεση και στους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή, μεταξύ των πολεμικών σχεδίων που ετοιμάζει και είναι γνωστό και το ΝΑΤΟ και κυρίως οι ΗΠΑ, αλλά και άλλες χώρες συμμετέχουν, και μάλιστα κλιμακώνει αυτή τη συμμετοχή. Τι γυρεύει ελληνικό στρατό στη Λιβύη? Έχουμε σύνορα να υπερασπίσουμε? Γιατί αυτό αποφασίζει η κυβέρνηση. Τι γυρεύει στα στενά του Ορμούζου ελληνικό πλοίο, 3.000 μίλια μακριά? Τι γυρεύει, τι απόφαση είναι αυτή που στέλνουμε συστοιχεία Patriot, δημιουργώντας και τρύπα στην άμυνα της χώρας του Νεύρου, στη Σαουδική Αραβία και 130 στρατιωτικούς? Τι θα κάνει, αυτό δεν είναι ενεργεία? Αυτό ανάμεξη. Δεν απορρέει όμως από τις υποχρεώσεις. Ποιες υποχρεώσεις? Έχουμε καμιά υποχρέωση? Έχουμε καμιά υποχρέωση να στείλουμε στρατό στη Λιβύη? Έχουμε καμιά υποχρέωση να στείλουμε 130 στρατιωτικούς και συστοιχεία πυράβλων στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο? Για να αμυνθεί από το Ιράν. Επομένως, αυτή η εμπλοκή της Ελλάδας δημιουργεί τεράστιους κινδύνους. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να σταματήσει. Δεύτερος, ό,τι αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Ναι. Μα κοιτάξτε, να σας το πω πολύ απλά. 1976, συνομιλίες Κίσιγκερ με Μπίτσιο. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν δια, πώς το λένε, εν χορό και την πάνω. Τι πρόκυψε? Το Σισμίκ και το Χώρα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν δεκαετία του 90. Περιμένετε, θα πάμε και εκεί.
Δεκαετία του 90. Όχι, αυτό έχει σημασία να το ξέρει και ο κόσμος. Mm-hmm. Για να δει και το σήμερα δηλαδή, από εκείνη την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεκαετία του 90. Συνομιλίες Μπους, Μητσοτάκη. Όχι του σημερινού. Ανακοινώθηκε. Τότε υπογράφτηκε και η συμφωνία για τις βάσεις. Πανηγυρισμοί. Τι πρόκυψαν? Τα Ήμια, το γκριζάρισμα του Αιγαίου, το Ελσίνκι και η Μαδρίτη. Όπου πλέον κλιμακώθηκαν και καταγράφηκαν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Να πάμε και στο σήμερα. Ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ. Ήδη πριν ακόμα περάσει από τη Βουλή λειτουργούν καινούργιες βάσεις και δίνονται καινούργια προνόμια στρατιωτικά και πολιτικά στις ΗΠΑ. Και τι συμβαίνει? Κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα και οι διεκδικήσεις. Και εγώ ρωτώ πριν δώσω το λόγο στο Δημήτρη. Γιατί όμως αυτό, εδώ θέλω να σας πω. Ποια θα ήταν η κατάσταση? Η Τουρκία έχει πλάτες. Ναι. Έχει πλάτες και τα κάνει αυτά. Και είναι ενωμένες πολιτείες της Αμερικής. Είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εγώ όμως ρωτώ, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Να τον κάνω. Ναι. Αν δεν ήταν μέλος της συμμαχίας η Ελλάδα, ποια θα ήταν η θέση, θα ήταν καλύτερη σε όλες αυτές τις κρίσεις? Εξαρτάται από το τι κυβέρνηση θα είχε. Αλλά ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο σήμερα. Θα ήταν προστατευμένη. Ναι, κυρία Πετούρη, πρέπει να είμαστε και λίγο ορθολογιστές και λογικοί. Έχουμε μία κατάσταση σήμερα μπροστά μας. Αυτό που είναι βέβαιο πλέον, και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, σε αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ότι η υποτιθέμενη προστασία της χώρας μας από την τουρκική επιθετικότητα είναι ένας μύθος και μία κοροϊδία. Μάλιστα. Γιατί η Τουρκία, στο ΝΑΤΟ δεν είναι και η Τουρκία, μαζί δεν συνεκπαιδεύονται οι πιλότοι, οι Τούρκοι και μαζί δεν συμμετέχουν σε ασκήσεις ψυχροπολεμικές κατά της Ρωσίας κλπ. Το αντίθετο. Μέλη της ίδιας συμμαχίας. Το ότι είμαστε. Υπάρχει ένα κάτι πολύ απλό. Το κρατάω για το τέλος. Αφού είμαστε μέλη της συμμαχίας, γιατί το ΝΑΤΟ ποτέ δεν βγήκε να πει ότι τα Ήμια είναι ελληνικά. Και το βράδυ της κρίσης και μέχρι σήμερα. Δεν βοήθησε το βράδυ. Γιατί θεωρεί το ΝΑΤΟ. Θυμάστε την αναφορά του τότε Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μου μίλησατε για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν πήρε θέση, δεν έχει τους χάρτες. Αφού υπάρχουν χάρτες από τη Συμφωνία της Γενέβης που λένε ότι τα Ήμια είναι ελληνικά. Και το ΝΑΤΟ μάλιστα λέει ότι δεν ανακατεύομαι. Δεν θα ήταν πιο ισχυροποιημένη περιμένετε, η Τουρκία αν ήταν εκείνη μέλος του ΝΑΤΟ και εμείς όχι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σύνθετα. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρει το ΝΑΤΟ ότι είναι ελληνικό έδαφος. Δεν ξέρει ποια νησιά είναι ελληνικά ή δεν το λέει. Γιατί θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο το Αιγαίο. Πρώτον και δεύτερον, γιατί λέει δεν ανακατεύομαι ανάμεσα στις αντιπαραθέσεις των δύο μελών της συμμαχίας. Δημήτρη. Όμως, ο κύριος Στόλτεμπεργκ είπε ότι βρέστε τα και ουσιαστικά δηλαδή κάνει πλάτη στην Τουρκία. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχει διεκδικήσεις, ούτε είχε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος διεκδικεί? Τουρκία. Η Τουρκία. Γιατί δεν βγαίνει αφού μας προστατεύει η συμμαχία? Ποια προστατεύει τώρα? Μα τι λέμε? Δεκάδες εκατομμύρια νεκροί, επεμβάσεις. Ποιος διέλυσε την Ιουγκοσλαβία? Ποιος εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της Λιβύης? Αυτοί θα μας προστατέψουν. Εγώ δεν θέλω να αντιπαρατηθώ με τον κύριο Παφίλη. Ο κύριο Παφίλη εκφράζει τις πάγιες θέσεις δεν του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό που ήθελα να πω πριν για τη Λιβύη που ρώτησε ο κύριο Παφίλη, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση να στείλουμε στρατό στη Λιβύη. Είναι έτοιμη και εκεί, ακούστε και εμένα. Στη Λιβύη υπάρχει ένα λεπτό, κύριο Παφίλη, να πω. Στη Λιβύη υπάρχει μια προσπάθεια διεθνούς διαμεσολάβησης για τη σταθεροποίηση της χώρας και την ειρήνευση των δύο αντιμαχωμένων πλευρών. Εκεί ακριβώς η Ελλάδα έχει δηλώσει την ετοιμότητά της εφόσον σταλεί διεθνής δύναμη σταθεροποίησης από το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την, αν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από την πρωτοβουλία του Βερολίνου, τότε να συμμετέχει και η Ελλάδα με κάποιο είδους δύναμη. Τώρα αν θα είναι στρατός ή θα είναι πλοία ή κάτι άλλο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ωστόσο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι αυτοί που σφάξαν τη Λιβύη και τη διαλύσαν σε χρόνο μηδέν γιατί πήγε ο Καντάφη να αλλάξει συμφωνίες, ενώ πριν ένα χρόνο τον είχαν Θεό και τον υποδέχονταν, αυτοί σήμερα προσπαθούν να φέρουν ειρήνη. Μα καλά, είμαστε αφελείς. Να βάλουν χέρι τα πετρέλαια θέλουν. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός εκεί. Και έτσι καταστράφηκε η Λιβύη και ρίχτηκε στον εμφύλιο. Δεύτερο θέμα. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο κατά της Λιβύης με φρεγάτα έξω από τα. Κοντά στη Λιβύη.
που στάλθηκε από εδώ, του πολεμικού ναυτικού. Τι ήθελε εκεί? Στήριξε δηλαδή τον πόλεμο και τη διάλυση της Λιβύης. Και σήμερα τι γυρεύουν? Τι πάει να πει τώρα διεθνής δύναμη? Δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Ποια διεθνής δύναμη? Όπου πάει η διεθνής δύναμη, ανακατεύεται και εμπλέκεται σε πολέμους. Επειδή υπάρχουν ερωτήσεις τηλεθεατών. Εμείς λέμε λοιπόν, για να απαντήσω και δεν αποφεύγω την κυρία. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Παντού, και δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω. Ούτε να πάει στη Χάγη, γιατί ξέρουμε τι είναι η Χάγη, ούτε να υπογράψει κάποιο συνυποσχετικό. Αυτό όμως χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Διαφορετική και όχι πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και των Ελλήνων μεγάλων καρχαριών που παίρνουν μέρος και θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα των ενεργειακών πηγών και των πετρελαίων συνολικά στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Αυτά λέει το KKR. Είναι το mail της εκπομπής μας. Θα περάσει τώρα και μπροστά περνάει, το βλέπετε. Τώρα. Πλην όμως, οι τηλεθεατές, επειδή το γνωρίζουν, έχουν στείλει ήδη πολλές ερωτήσεις όπου ρωτούν αν εκτιμάτε ότι, Δημήτρη, θες να σε απελευθερώσουμε ή να παραμείνεις στη συζήτηση? Καλύτερα να σε απελευθερώσουμε, να πάρεις τη θέση σου στο control, στην αρχισυνταξία του control. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτούν λοιπόν αν πίσω από αυτό το συμβάν κρύβεται μία προσπάθεια της Άγκυρας να κλιμακώσει την ένταση και να οδηγηθούμε σε θερμό επεισόδιο. Να σας πω, ποια είναι η στρατηγική αυτών που συγκρούονται υποτίθεται στην περιοχή, για να πω των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων. Η στρατηγική τους είναι να βάλουν στο χέρι και να καταλυστέψουν τα κοιτάσματα των ενδεωρομαναθράκων που υπάρχουν στο Αιγαίο. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι ελληνικά ή τουρκικά. Άρα, ό,τι και να λένε, προωθούν στην πραγματικότητα συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, Του Αιγαίου. Αυτό θα είναι εις βάρος της Ελλάδας. Είναι δεδομένο. Γιατί εμείς λέμε ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των θαλασσών. Πάντως, ούτε όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει θέμα συνεκμετάλλευσης. Μην βιάζεστε. Παρακαλώ. Μην βιάζεστε. Θέμα δεν θέτουν. Κάνουν όμως. Τι χύμαρο, δεν μπορώ να διατυπώσω ερώτηση. Γιατί όπως το λέτε, κυρία Πετούρη. Τα λέτε ωραία, βέβαια. Να σας πω κάτι τώρα. Αλλά πρέπει να διατυπώσω και αυτή, καμιά ερώτηση. Κοιτάξτε, κάνουν κάτι δηλώσεις οι οποίες δεν κοστίζουν και τίποτα. Ούτε μέτρα παίρνουν κατά της Τουρκίας. Και να σας πω και κάτι. Την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν την Ελλάδα και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι άνοιξε το δρόμο με τον Μακρόν, την ίδια στιγμή η Total διαπραγματεύεται και η Eni και η ExxonMobil διαπραγματεύονται με την Τουρκία. Πώς μπορεί να προκύψει? Την άλλη όμως η γεωτρήση στην Κύπρο, είναι έργο που έχει πάρει η Total. Και στην περίπτωση που προσπαθήσει ένα τουρκικό πλοίο. Γιατί δεν πήγε το τουρκικό πλοίο στο 8, στο οικόπεδο? Τι έκανε η Γαλλία? Τίποτα. Απλώς συζητάει υπογείως πώς θα υπογράψει συμφωνίες αν και όταν οδηγηθούν. Δηλαδή, αν όμως για να τελειώσω τη σκέψη στην περιοχή, θεωρείτε ότι η Γαλλία δεν θα επέμβει? Την Τετάρτη πάντως που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Μακρόν ήταν πάρα πολύ σαφής. Ναι, σαφέστατος. Γι' αυτό διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Διαπραγματεύεται με την Τουρκία η Total, η οποία είναι γαλλική εταιρεία και η οποία τέλος πάντων είναι μεγαθύριο. Είναι επιχείρηση όμως. Εντάξει, επιχείρηση, αλλά δεν είναι το αέρα. Και ο Μακρόν τα συμφέροντα της Total και όλων των μονοπωλιακών ομίλων υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική. Δηλαδή και τσακίζει τον κόσμο. Δεν μας να συνεχίσω λοιπόν, γιατί αυτό που είναι. Πώς μπορεί να προκύψει αυτό? Μπορεί να προκύψει στη Χάγη. Να γίνει μια διεθνή συμφωνία. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα τολμήσει να το κάνει. Είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα δέχτηκε τη Χάγη, αλλά βάζοντας μία σειρά από ζητήματα. Ενώ εμείς λέμε ότι το μόνο θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα για την οποία μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Άμα πάμε στη Χάγη, τι προϋποθέτει? Γιατί δεν το έχει αποκλείσει και η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Προϋποθέτει συνυποσχετικό. Τι θα είναι το συνυποσχετικό? Όλες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, οι οποίες θα καταγραφούν με επίσημο τρόπο. Θα πάμε στη Χάγη και πέραν της υφαλοκρηπίδας. Λέω λοιπόν. Ναι, πέραν, αλλά όταν πας στη Χάγη. Που βάζει Άγκυρα. Δεύτερο, τι είναι η Χάγη? Διεθνές δικαστήριο. Είναι δικαιοσύνη? Η Χάγη νομιμοποίησε την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, το δικαστήριο της Χάγης. Η Χάγη νομιμοποίησε το Κόσοβο, την ανεξαρτησία του Κωσόβου κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Οι αποφάσεις που παίρνει το δικαστήριο της Χάγης δεν είναι η τυφλή δικαιοσύνη.
έχει σχέση με το ποιοι το επηρεάζουν. Και αυτοί που το επηρεάζουν είναι τα μεγάλα υπεραλιστικά συμφέροντα. Επομένως, μία λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη, ένα θερμό επεισόδιο, μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα, που μπορεί να προκύψει είτε σχεδιασμένα είτε και τυχαία, με αυτή την ένταση δηλαδή. Είναι στο Αιγαίο, πραγματικά και οι Έλληνες πιλότοι, είναι σε, και οι Τούρκοι βέβαια, είναι σε πώς να το πω, είναι θέμα δευτερόλεπτο, κλάσμα του δευτερόλεπτου. Στο Αιγαίο ή στην Κύπρο το φοβάστε το. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόληψη, θα γίνει στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Λέω όμως ότι μπορεί μετά από ένα θερμό επεισόδιο να καθίσει τον ΟΗΕ, οπότε πάλι η Τουρκία θα βάλει τα δικά της. Και δεύτερο, όποια λύση και να υπάρξει, αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε εμείς και να το θυμάστε και να το ξέρει ο ελληνικός λαός για να μην ακούει τους εφησυχασμούς, είναι ακόμα και συμφωνία να γίνει, θα αρχίσει νέος γύρος διεκδικήσεων. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Άλιστα. Γιατί το κουβάρι είναι πολύ μπλεγμένο, γιατί τα συμφέροντα είναι τεράστια, γιατί εδώ ανταγωνίζονται μεγάλες δυνάμεις και όταν λέει είναι οι ελέφαντες στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια όταν τσακώνονται. Και φυσικά όμως. Τα βατράχια είμαστε εμείς. Ναι, είναι η μικρότερη χώρα από αυτή την άποψη. Όχι όμως ότι. Ναι, είναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι ότι η Ελλάδα είναι ανεύθυνη. Έχει τεράστιες ευθύνες λοιπόν, η κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις να πάμε στο μεταναστευτικό. Που την εμπλέκουν στα σχέδια τα πολεμικά των. Θέλω λίγο, γιατί είναι αρκετά τα θέματα. Έτσι, ναι. Που και ο χρόνος μας δεν είναι απεριόριστος. Έχουμε καταναλώσει ήδη το μισό μας χρόνο. Την υπόθεση τώρα του πλωτού φράγματος, την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Εσείς πώς την αξιολογείτε? Εμείς την καταγγέλουμε σαν απαράδεκτη, προκλητική και θα αποδειχθεί και δολοφονική. Και τι εννοείτε? Γιατί θα αυξήσει τους πνιγμένους, θα αυξήσει τα ναυάγια και δεύτερον, να σας πω και κάτι ακόμα, αυτό που θα γίνει θα είναι να αυξήσει και τον τζίρο των δουλεμπόρων. Γιατί όλο το Αιγαίο δεν μπορεί να το φράξεις. Πόσους φράχτες θα βάλουν? Θα αλλάξουν διαδρομή. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση σου λέει πρέπει να προστατεύσω και τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Ναι, τώρα τα θυμήθηκε η κάθε κυβέρνηση. Όταν επενέβαινε, όταν στη Συρία, όταν βοηθούσε τους Αμερικάνους, όταν βοηθούσε τους Αμερικάνους στο Ιράκ, όταν σε όλους τους πολέμους που ξέσπασαν στην περιοχή, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον ξεριζωμό εκατομμυρίων άνθρωπων. Τότε τα θυμήθηκε. Όταν υπήρχε το Δουβλίνο 2. Στην Ευρωπαϊκή αλλά Ένωση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δουβλίνο 2, όλα τα κόμματα ψήφισαν υπέρ πλην ΚΚΕ. Εμείς καταγγείλαμε τότε ότι το Δουβλίνο, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα έχει σαν αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας. Γιατί με τη λογική ότι θα πάνε εκεί που βγαίνουν, στην πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ταυτοποιούνται και στέλνονται. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη γεωγραφική θέση της χώρας. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Εμείς. Όταν ξέσπασε το μεγάλο κύμα, κάναμε μία πρόταση. Στην Τουρκία, που είναι ο βασικός χώρος υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών, να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΗΕ με ευθύνη τους και όπου θέλει να πάει ο καθένας να σταλεί με πλοία, με αεροπλάνα. Υπάρχουν κονδύλια. Λέτε όμως ότι αυτό δεν στη χώρα τους. Έτσι. Αυτό απορρίφθηκε. Το μόνο που έγινε ήταν μία συμφωνία. Μισό λεπτό. Αυτό όμως δεν το στήριξε κανένα κόμμα ελληνικό και φυσικά ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη στήριξαν αυτή την πρόταση, ούτε καν. Δεν την έβαλαν καν στο τραπέζι. Λέμε ότι υπάρχουν λύσεις. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα στήσουμε και πολυβόλα μετά? Όχι, δεν σταματάνε τα ρεύματα. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, γιατί καταλαβαίνει ότι θα σκοτωθεί εκεί και ρισκάρει τη ζωή του, θα προσπαθήσει να περάσει. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Να προωθηθούν, όχι να μείνουν στα νησιά γιατί η κατάσταση είναι ασφικτική, είναι απαράδεκτη αυτό που συμβαίνει. Να προωθηθούν σε αξιοπρεπή και ελεύθερα κέντρα και όχι κέντρα κράτησης. Ανοιχτά. Συμφωνείτε με τα κλειστά εσείς, ναι? Δεν συμφωνούμε με τα κλειστά. Ναι, ναι. Δεν συμφωνούμε, είναι με μια μορφή στρατόπεδο συγκέντρωσης, πώς να το πούμε. Να γρήγορα να ταυτοποιηθούν και να τους στείλουμε στις χώρες που θέλουν για να. Δεν τόσο απλό, γιατί από την άλλη οι αρχές της αλληλεγγύης έχουν παραβιαστεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο το βάρος πέφτει στη χώρα. Άρα λοιπόν, γιατί την έχουν εικόνισμα την Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να πάμε όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την έχουν εικόνισμα? Γιατί μπορούμε να κάνει τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτά λέμε ότι πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν. Αλλά όμως εδώ υπάρχει άλλη αντίληψη. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, πήρε 600.000 που ζητούσε. Ποιος? Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων.
Και μάλιστα πήρε αυτούς που ήταν πιο μορφωμένοι, πιο εξειδικευμένοι, Σύριους και άλλους, και μετά κατέβασε τα ρολά. Λοιπόν, τα ίδια και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα, άρα κυρία για τον κόσμο. Για να ολοκληρώσουμε, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Μα τι διάολο σύμμαχοι είναι αυτοί? Τι σύμμαχοι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν σε καταδικάζει εδώ και δεν κάνει τίποτα? Τι σύμμαχοι είναι όταν επιτίθεται σε όλες τις χώρες και συμμετέχει και η Ελλάδα? Λοιπόν, γι' αυτό λέμε εμείς ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να σηκώσει κεφάλι και να μην υποτάσσεται στα κάθε φορά που του λένε, γιατί η ζωή αποδεικνύει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δίκιο. Για να μείνουμε όμως στο θέμα του ποδοσφαίρου, διότι εδώ τα πράγματα είναι ακόμη σε έξαρση, υπάρχει αντιπαράθεση, όπως είπε και ο Λάμπρος. Εσείς απήχατε. Ναι, απήχαμε. Δεν έπρεπε να τη φέρει, κατά τη γνώμη σας, την τροπολογία στη Βουλή η κυβέρνηση? Θα σας πω. Καταρχήν, αυτές οι εξελίξεις δείχνουν και πάλι που παίζεται το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών. Έτσι δεν είναι, Λάμπρο? Καλημέρα. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Παφίλη. Έχετε δίκιο, αλλά ούτως ή άλλως περάσαμε την περίοδο της αθωότητας. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Περιμένετε. Χρήμα, δόξα. Ναι. Σύμφωνοι, άρα είναι επιχείρηση. Εντάξει. Δεν είναι επιχείρηση. Και γιατί δεν πάνε οι ΠΑΕ? Δεν δέχονται την πρόταση του ΚΚΕ να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες, αφού είναι επιχειρήσεις. Γιατί τις κρατάνε εκτός με όλα αυτά τα προνόμια? Γιατί τους μειώνουν 50% τη φορολογία? Γιατί τους σβήνουν τα χρέη κάθε φορά? Εδώ λοιπόν είναι ποδόσφαιρο που παίζεται, ξαναλέω, από τους επιχειρηματίες, τις κυβερνήσεις και διάφορες άλλες περίεργες, εντός εισαγωγικών λέω τώρα, επιτροπές, που δεν έχουν σχέση με τον φύλαθρο κόσμο, τουλάχιστον με τη συντηρητική πλειοψηφία, που κυριολεκτικά έχει συγχαθεί και έχει αειδιάσει από όλα αυτά. Και αυτό που του λέμε είναι ότι δεν πρέπει να συνταχθεί πίσω από κανέναν επιχειρηματία, πίσω από διάφορα συμφέροντα που δεν έχουν σχέση με την αγάπη που έχει για αυτό το άθλημα. Και επαναφέρομαι την πρόταση αυτή. Mm. Τώρα ήρθε ήταν και η δηλώση του Πρωθυπουργού ότι θα διεθνής έλεγχος. Μα αυτός υπάρχει. Είναι εδώ. Και ο UEFA και η FIFA εδώ δεν είναι. Σύσκεψη δεν έγινε, ήταν εκπρόσωποι. Είναι υποεπιτροπία το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό, κύριε Πετούρη, ναι, αυτό είναι παρακαλώ. Σημαντικό. Είναι υποεποπτεία ή όχι? Και αλήθεια, ποιος θα υποπτεύσει? Ξεχάσαμε το σκάνδαλο Πλατινί? Τα σκάνδαλα της UEFA και της FIFA, πώς το λένε, τα δικά μας δεν είναι τίποτα, είναι πτέσματα αυτά που γίνονται στη χώρα. Οχριούν, λέω, μπροστά σε όλα δεν αυτά. Δεν είναι αξιόπιστο. Άρα δηλαδή, λοιπόν. Είναι, αλλά αυτές είναι οι ομοσπονδίες. Σύμφωνοι, μα αυτό λέμε εμείς, όταν εμπορευματοποιούνται τα πάντα, όταν εμπορευματοποιείται ο αθλητισμός, για να μην πάω στην υγεία, στην παιδεία κλπ. Αυτά συμβαίνουν. Βέβαια, αυτό το ποδόσφαιρο. Με γνώμονα τα συμφέροντα. Αυτό το ποδόσφαιρο μας έκανε να δακρύσουμε, να αισθανθούμε περήφανοι 2004 με την εθνική μας. Βέβαια, χωράει μεγάλη συζήτηση τι έγινε μετά από εκεί και πέρα. Αν πήραμε τη σκητάλη και την πήγαμε μπροστά, την πήγαμε πίσω. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, και εμείς ασχολούμασταν και πέρα. Και λοιπά. Όταν όμως το ποδόσφαιρο έγινε παίζατε, πια επαγγελματικό. Το πήγατε να πείτε και παίζαμε. Παίζατε. Παίζαμε τώρα, όχι. Όταν έγιναν ανώνυμες εταιρείες, άλλαξε ριζικά ο χαρακτήρας. Και τελικά, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ενισχύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και τα μικρότερα σωματεία? Όχι. Τσεκούρι παντού. Πόσα παίρνουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες? Ας το πόσα βγάζουν. Γιατί δεν τους πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να υπάρχει. Όχι ότι θα λυθεί το θέμα. Πείτε μου όμως τώρα. Τουλάχιστον να υπάρχει ένας έλεγχος. Αν υποβιβαζόταν ο ΠΑΟΚ, έχει ένα σκεπτικό η κυβέρνηση, το οποίο το εξήγησε και φαντάζει και λογικό. Λοιπόν, αν υποβιβαζόταν ο ΠΑΟΚ, θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Δεν έπρεπε να παρέλθει με κάποιο τρόπο για να την προλάβει. Εμείς δεν υποστηρίξαμε ούτε τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, ούτε το να πάρει ή να μην πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό σηκώθηκαμε και φύγαμε. Σας το λέω ότι δεν μπήκαμε καν σε αυτή τη λογική. Γιατί όπως τα φτιάξαν, έτσι θα εξελιχθούν και στην πορεία με αυτές τις παρεμβάσεις. Και ξαναλέμε ότι η πηγή είναι η εμπορευματοποίηση. Αυτό που λες, Λάμπρο, μας κάνει περήφανος. Φυσικά, εντάξει, κερδίζουν ελληνικές ομάδες σε κάποια. Τέλος πάντων, και στην Ευρώπη καμιά φορά βρίσκουν ελληνικές ομάδες. Μας αρέσει. Αλλά περιμένετε. Ξεφεύγουμε λίγο από τις κουτούρες μας. Ναι, αλλά όμως υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά, δεκάδες χιλιάδες ταλέντα παντού που είναι στα ερασιτεχνικά σωματεία. Υπάρχει ο κλασικός αθλητισμός που υποχρηματοδοτούνται τα πάντα. Και αυτός ο επαγγελματικός που λέτε και που μας προσφέρει ένα θέαμα, εντάξει, μπορεί να προσφέρει κάποιες φορές να συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα ταλέντα, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, 300, 400 εκατομμύρια, 700 εκατομμύρια,
δις κυκλοφορούν και ο κόσμος να έχει να φάει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τώρα τι βλέπετε, ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει και, οι μεταγραφές είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Βλέπετε να βγαίνουν από τα διέξοδο. Ποιοι κατέχουν τις μεγάλες ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οι μεγαλύτεροι. Όμω γεμίζει τα γήπεδα, που σημαίνει ότι γιατί αυτό το έχει αποδεκτεί που λέτε. Γιατί τις έχουν τις ομάδες, μόνο για δόξα, για να παίρνουν το πρωτάθλημα? Όχι. Εσείς πηγαίνετε, κύριε Παφίλη, στο ιδεολογικό κομμάτι. Εμείς πηγαίνουμε στο αθλητικό. Δηλαδή, να ξεφύγει ο κόσμος λίγο από τις κουτούρες του, να πάει το χειτουργικό στο γήπεδο, να δει την ομάδα, να τη χειροκροτήσει, να κλάψει για αυτή ή να στενοχωρηθεί, να γελάσει. Μας το λέτε τώρα και εμείς τι δεν πάμε, δεν πηγαίναμε, δεν παίζαμε, δεν κάνανε, όλοι το κάνουν αυτό. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε. Αλλά είμαστε εδώ, τώρα τι κάνουμε. Εδώ λέω. Στο τρίτο ημίχρονο, πώς θα βγούμε από αυτή. Έτσι πάει συνέχεια, τώρα τι κάνουμε. Τώρα αυτοί που ακολουθούν αυτή την πολιτική θα μας ζητήσουν τώρα και ορίστε. Πρώτο μέτρο, να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατευθείαν για να ελέγχονται, όσο ελέγχονται, να υπάρχει τουλάχιστον μια διασφάλιση. Δεύτερον, να αυστηροποιηθούν οι ποινές όλους. Γιατί όχι. Γιατί δεν τα κάνουν αυτά. Να προτάσεις για το τώρα, όχι ότι θα αλλάξει, αλλά τουλάχιστον αυτή η πρόκληση απέναντι στον κόσμο να... Αυτή η τροπολογία έπρεπε να κατέβει. Σας είπα, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα απαντήσει αυτό. Σας είπα, εμείς σκοθήκαμε και φύγαμε για να, μην πω την κουβέντα, γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε ένα παιχνίδι δεν που το πήρατε θέση. Που το αυτά που λέω ότι σύνορα δεν είναι θέση. Ναι, όχι, όχι. Τι να πάμε με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή. Όχι, τώρα, όχι βέβαια. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια εξυγίανση και αυτά κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες απορρίπτονται. Τι νόημα έχει δηλαδή να στοιχηθούμε πίσω από μια τροπολογία η οποία δεν λύνει τίποτα ή από μια άλλη απόφαση που ξύνει τα πράγματα. Και να πούμε και στον ελληνικό λαό ότι δεν χρειάζεται και τόσο στους φιλάθλους που πραγματικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο, εντάξει το πιο ομαδικό άθ, έχει πάρα πολλά. Έχει στρατηγική, ό,τι θέλετε. Τι ομάδα είσαστε. Δεν τα λένε αυτά στην τηλεόραση. Μπορείς να μας πεις εσύ τώρα τι ομάδα είσαι, λες. Και το λέω ευθέως. Τώρα ήμουν, καμία. Έπαιζα και ποδόσφαιρο, μια και ρωτάτε προσωπικά. Πείτε. Πού ήσασταν. Από τότε που έγιναν ΠΑΕ δεν ξανασχολήθηκα. Πού παίζατε ποδόσφαιρο. Βλέπω μόνο το θέαμα. Πού παίζατε. Στον Αρίο, στην Αλφα Αθηνών, έπαιζα στην ομάδα του Πανεπιστημίου. Όσοι έπαιζαν ποδόσφαιρο και όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το οποίο απασχολεί πραγματικά την κοινωνία. Είναι μέσα στα πρωτεύοντα, φαντάζομαι. Γι' αυτό του λέμε αυτά, να ανοίξει πιο πολύ τα μάτια του, να μην στοιχίζεται πίσω από συμφέροντα και από πολλά και διαφορετικά, να μην παρασύρεται σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, γιατί έχουμε τα φαινόμενα. Τώρα, μην πούμε τους στρατούς, τη βία, σκοτωμένους. Δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε. Στρατούς δεν έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, όλα αυτά τι αποτέλεσμα είναι. Είναι ότι είναι εμπόριο. Και κάθε επιχειρηματίας κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί δηλαδή και γενικότερα να επηρεάσει και να βγάλει χρήμα και υπάρχει να αποσπάσει προνόμια και πάρα πολλά. Εδώ δεν διαγράφουν τα χρέη ενός που πουλάνε το σπίτι. Υπάρχει το φύλαφλο πνεύμα του ποδοσφαίρου όμως. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε τραμπουκισμοί. Εγώ σας και λέω αυτά. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Κυρία Πετούρα, αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον κόσμο ούτε με όλους. Αυτά έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα συμφέροντα. Mm-hmm. Γι' αυτό δημιουργείται ο ποδόσφαιρο. Δεν έχουν να κάνουν όμως συλλήφθη. Οικονομικά με το συμφέροντα, λέω. Mm-hmm. Το ίδιο το ποδόσφαιρο είναι φοβερό άθλημα. Mm-hmm. Αυτά δεν έχουμε αντίρρηση σε όλα αυτά. Αυτά τα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα της απαραματοποίησης. Και ξαναλέμε, γιατί δεν ενισχύεται ο αεροτεχνικός αθλητισμός. Τα αεροτεχνικά σωματεία φυτοζωών, σωματεία κλασικού αθλητισμού. Τώρα τι θέλετε να σας πω για τον Πανελλήνιο, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος. Το τι τραβάει και το πόσα χρωστάει και το τι χρηματοδότηση παίρνει. Να πω άλλα παραδείγματα, γιατί τα γνωρίζουμε αυτά. Μέσα στην κοινωνία είμαστε και την αφουγκραζόμαστε. Πάντως σωματεία που αναδεικνύουν για εκείνους, πραγματικά. Σε όλο αυτό το λάμπρο, για εκείνους δεν υπάρχει χρήμα. Για να χαρίζει και να τους μειώνει τη φορολογία 50% στα μεγαθύρια, υπάρχει χρήμα. Εντάξει. Έτσι δεν είναι, για να τη στηρίζει υπάρχει χρήμα. Και τα αεροτεχνικά σωματεία η πολιτεία τα στηρίζει. Βέβαια όχι όσο θα έπρεπε. Δεν τα στηρίζει. Πρέπει να πούμε ότι και χρήματα δίνει και αθλητές έχουμε. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια στήριξη. Και μην ξεχνάμε τώρα έχουν και με τα επαγγελματικά. Μα τα επαγγελματικά είναι επιχείρηση. Είναι επιχείρηση. Πώς το λένε. Στηρίζει δηλαδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κάθε κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις. Μπορεί να γίνουν. Είτε το ένα είτε το άλλο. Και μην λες τέτοια, επειδή γνωριζόμαστε καλά, γι' αυτό μιλάμε στον ελληνικό, κάθε μέρα στη Βουλή και πολλά χρόνια. Είναι πολύ αγαπητός. Και επειδή μας βλέπει κόσμος, ρωτήστε όσους ασχολούνται με τα αεροτεχνικά σωματεία, ρωτήστε όσους έχουν παιδιά
σε διάφορους συλλόγους στον κραστικό αθλητισμό, ούτε παππού, δεν τους δίνουν τίποτα. Μέχρι που βάζουν οι γονείς τα εισιτήρια, τα έξοδα, τα φαγητά πολλές φορές. Γιατί, όχι γιατί δεν θέλουν αυτοί που ασχολούνται, αλλά γιατί δεν έχουν δυνατότητα οικονομική. Και από την άλλη μεριά τώρα ξέρετε τι υπάρχει. Νομίζω ότι από την άλλη μεριά. Ο αθλητισμός ήταν η βιτρίνα στις ανατολικές χώρες. Η βιτρίνα. Προσπαθούσαν να σου τίποτα να δείξουν πραγματικά ότι ήταν οι καλύτεροι στις στον κόσμο. Στις ανατολικές χώρες υπήρχε μαζικός λαϊκός αθλητισμός. Αυτό λέμε και εδώ να στηριχτεί για να μπορούν και να ξεφύγουν και από ναρκωτικά και από άλλα. Αλλά αυτό θέλει οικονομική στήριξη, θέλει άλλη πολιτική και δεν είναι θέμα εμπορίου. Εδώ εμπορεύονται ανθρώπινα όργανα. Δεν πουλάει όλο τον εφρό του για να ζήσει. Σε αυτό το σύστημα ζούμε. Κύριε Παφίλη, γι' αυτό λέμε ότι είναι βάρβαρο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για αυτοκάθαρση και επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την αρχή και αυτό το στόχο? Μα σας λέω ένα απλό πράγμα. Εμείς προτείνουμε να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να τελειώνει η ιστορία. Το δέχεται η κυβέρνηση. Το δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δέχονται τα άλλα κόμματα. Κανένα. Γιατί? Δεν καταλάβαμε δηλαδή. Γιατί? Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί να δεν είναι επιχειρήσεις. ΑΕ, ανώνυμες εταιρείες. Να πάνε εκεί, να υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι ένα μέτρο. Μπορούν όμως οι ΠΑΕ να αντιμετωπιστούν ως απλές επιχειρήσεις. Μπορεί γιατί... να έχουν τη μορφή τυπικά των επιχειρήσεων. Είναι όμως ομάδες οι οποίες συγκεντρώνουν την αγάπη μεγάλου μέρους του λαού. Είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΠΑΕ να αντιμετωπιστεί όπως, να μην πω τώρα μια εταιρεία, οποιαδήποτε μου έρχεται στο μυαλό και θεωρηθεί διαφήμιση, μια εταιρεία για ουσιών. Με συγχωρείτε τώρα είναι να σας πω κάτι. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι. Αφού είναι ιδιωτική επιχείρηση, πώς. Είναι το καθεστώς. Έχει όλες οι επιχειρήσεις έχουν μια ιδιομορφία. Είναι. Αλλά προσέξτε κύριε Παφίλη, είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, με την εταιρεία, ξέρω εγώ, που κατασκευάζει αυτό το τάμπλετ. Να σας πω. Κατάω και χαμηλά να μην φανεί. Να σας πω, πέρα από τα πόσα είπατε και είναι σωστά ότι έχει υπό οπαδούς. Δεν είναι. Με περιμένετε, έχουν μια ιστορία οι ομάδες και τώρα κλπ. Στο διατάφτα τον ίδιο στόχο έχουν. Και αυτοί που φτιάχνουν τα τάμπλετ και οι διάφοροι επιχειρηματίες και μέτοχοι των ανώνυμων εταιριών. Γιατί ο στόχος είναι. Αφήστε με λίγο. Επηρεάζεται και από το λαό. Αφήστε με λίγο, αφήστε με. Παρακαλώ. Εντάξει, αυτά σωστά είναι που λέγονται, αλλά στην πράξη όταν είναι το ποδόσφαιρο όπως είναι, με επιχειρηματίες, με ανώνυμες εταιρείες, αυτό που θέλει η εταιρεία είναι να βγάζει κέρδη. Τα κέρδη μπορεί να είναι και οικονομικά. Πολλά, ή να μην είναι και άλλο μπορεί είδους. Να σηκώσει η πολιτεία την πλήρη χρηματοδότηση των ομάδων. Γιατί να τη χρηματοδοτήσει. Για να φύγουμε από αυτό το καθεστώς. Να χρηματοδοτήσει ποιους δηλαδή. Τους επιχειρηματίες. Εγώ δεν είμαι σχετική από το ποδόσφαιρο, το ξαναλέω. Μα σας ξαναλέω αλλά με βάση πάλι. Την κοινή λογική. Πρέπει να πάρει παίκτες. Ναι. Πρέπει να κάνει μεταγραφές για να μπορέσει να σταθεί έτσι. Και στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Αυτά πώς θα χρηματοδοτηθούν. Να σας το πω κάτι πολύ απλό. Ο κάθε επιχειρηματίας που παίρνει το ρίσκο. Τα λέω σωστά, Λάμπερ, ή κάνω κάποιο λάθος. Σήμερα είσαι από ποδόσφαιρο. Θα τα πω τώρα επειδή πάει η συζήτηση. Ας βάλουν ένα καράβι για την ομάδα. 100 έχουν ο καθένας. Έλεος δηλαδή. Άμα αγαπούσαν τόσο πολύ. Ας βάλουν. Τόσο πλούτο έχουν. Αμύθιτο αυτοί που έχουν τις ομάδες. Τουλάχιστον τις μεγάλες. Ναι. Δεν ξέρω και τις μικρότερες τώρα γιατί έχω χάσει το λογαριασμό τελευταία. Αλλά γενικά. Εγώ να δει. Αφού παίρνουν το επιχειρηματικό ρίσκο να το κάνουν αυτό, γιατί δεν πρέπει να το πληρώσουν κιόλας. Ας βάλουν και αυτά. Όχι από το κράτος. Κράτος τι σημαίνει. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν βάζουν. Κράτος σημαίνει ο ελληνικός λαός. Δεν βάζουν. Όλοι οι πόροι των ομάδων είναι από κρατική χρηματοδότηση. Και πώς προκύπτουν τα κέρδη. Πώς έχουν τα εισιτήρια. Και πάρα πολλά άλλα. Πόσα παίρνετε από τις διαφημίσεις. Αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση ολόκληρη, εγώ δεν πάω τώρα. Ναι. Δεν πάω. Πήγα μόνο τότε που. Δεν θα μας πείτε τι ομάδα ήσασταν. Ήμουν Παναθηναϊκός, αλλά τα ανεγκατέλειψα. Την έβγαλα την ίδρυση, εσύ δεν μπορούσες, Λάμπρε μου. Ναι, δεν είναι κρύβο. Αστειεύομαι. Πραγματικά. Αλλά απλώς σας λέω ότι τουλάχιστον προσωπικά δεν ασχολήθηκα μετά παρά μόνο ως θέαμα όταν έγιναν ανώνυμες εταιρείες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω όλα. Μία τελευταία ερώτηση στον κύριο Παφίλη. Μιας και είχα τη φιλοφρόνηση να με γνωρίζει και τα λοιπά. Με τη Νέα Δημοκρατία τα όρια είναι ευδιάκριτα, τα όρια της αντιπαράθεσης. Με το ΣΥΡΙΖΑ όμως, όπου τον συναντάτε, πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Θολώνει το τοπίο της αριστεράς, γιατί τον βαράτε τόσο πολύ. Εμείς. Ρητορικό το ερώτημα. Να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ για τα καλά. Δεν είναι ρητορικό. Θα το απαντήσει αφού το κάνει εκπομπή. Είναι δυνατόν. Εμείς, ξέρετε, έχουμε αρχές. Και δεν χαρίζουμε σε κανέναν.
Δεν χαρίζουμε στη Νέα Δημοκρατία. Είδατε προχθές με τις βάσεις στην αντιπαράθεση. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχτούμε την υποκρισία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το 12. Κυβέρνησε 5 χρόνια. Και σε όλους τους τομείς ακολούθησε αντιλαϊκή πολιτική. Έδεσε τη χώρα με συμφωνίες ακόμα περισσότερες και τώρα γελιοποιείται. Τη δικιά του τη συμφωνία δεν την ψηφίζει. Το ίδιο έκανε και με τα πετρέλαια. Και προσπαθεί να πουλήσει ότι μια αριστεροσύνη. Δηλαδή, ισοπεδώνεται, θεωρείτε ότι είναι η ίδια Όχι, η πολιτική ίδιο του κόμμα... ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με την παλιότερη πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι είναι αυτό το ίδιο. Αυτό το γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ίδια στρατηγική. Έφερε τρίτο μνημόνιο, ναι ή όχι? Γιατί δεν τα άσκησε τα προηγούμενα, που λένε και το ανέκδοτο, ήταν από πριν την Κολάν, λέει, και δεν σκίζονταν. Γιατί έφερε τρίτο μνημόνιο? Ήταν, ενσωμάτωσε τα δύο μνημόνια και έφερε και καινούριο. Μες. Με ποιον το ψήφισε? Λοιπόν, με όλα τα άλλα κόμματα που την ΚΚΕ. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Επομένως, αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο το να παριστάνει τώρα στην αντιπολίτευση ότι ξαναθυμήθηκε στην αριστερά, ενώ έχει κυβερνήσει, είναι κοροϊδία απέναντι στον κόσμο. Μες. Άλλωστε λοιπόν, και σήμερα δεν έχει αλλάξει την πολιτική. Είναι μονόδρομος, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μονόδρομος ο καπιταλισμός. Είναι μονόδρομος με τους Αμερικάνους. Υπάρχει άλλο κόμμα που να λέγεται αριστερό, κατ' όνομα, σε όλο τον κόσμο που να υποστηρίζει τις ξένες βάσεις στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά. Κανένα δεν υπάρχει. Έχω πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών. Αν βλέπετε πρόωρες εκλογές. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση άνοιξε. Κύκλοι του Μεγάλου Μαξίμου διαψεύδουν όλα τα σενάρια. Άνοιξε όμως με τον εκλογικό νόμο που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος, έτσι όπως ψηφίστηκε, θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες και όχι τις επόμενες εκλογές. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι αν βλέπετε προώρες εκλογές. Τώρα θα μπορούσα για να χαριτολογήσουμε να σας πούμε ότι τα έχουμε χαλάσει με την Πυθία τελευταία. Α, μάλιστα. Δεν έχουμε καλές σχέσεις. Ωστόσο όμως, φυσικά δεν αποκλείουμε. Η πολιτική εκτίμηση κάνει. Ναι, δεν μπορεί να. Δεν αποκλείουμε. Το κόμμα κάνει πολιτικές εκτίμησεις. Ναι, αλλά σε αυτά είμαστε άλλοι. Και πολύ σοβαρές, μάλιστα. Ναι, αυτά τα αποφασίζουν άλλοι. Mm. Και όταν τα αποφασίζουν άλλοι, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό τους. Η κατάσταση όπως είναι τώρα, φαίνεται ότι δεν πάει για προώρες εκλογές. Φαίνεται, λέω. Μάλιστα. Ότι δεν πάει για προώρες, αλλά κάτι δεν μπορεί να κάνει καμία ασφαλή εκτίμηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί να σας πω, γιατί η μόνη αντιπολίτευση που υπάρχει και στη Βουλή και πολύ περισσότερο στο λαό είναι του ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ας πούμε, τι αντιπολίτευση να κάνει? Λοιπόν, αγιάφησε το ΣΥΡΙΖΑ να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Λέω ένα παράδειγμα γιατί τώρα. Δεν θα προλάβω. Περιμένετε. Ναι. Επομένως τώρα μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση και εκβιάζουν με τις διπλές εκλογές στο λαό. Α, μπράβο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στις διπλές εκλογές. Αυτό αφήστε με να το ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από μικρό κοριτσάκι θυμάμαι την αριστερά να μιλάει για την απλή και άδολη αναλογική. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν μία ευκαιρία, και εδώ, αν το δεχτείτε, η συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος θα είναι καθοριστικότατη, να δημιουργήσετε κυβέρνηση με την απλή αναλογική, με άλλη ισχύ βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλη παρουσία στο Κοινοβούλιο, για να μην πάμε σε διπλές εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική. Γιατί αυτό το πράγμα το αρνείστε σταθερά? Μάλιστα. Για φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε μια κυβέρνηση με ποιον? Με ποιον θα κάνουμε κυβέρνηση? Θα υποθέσω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα κόμματα είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας προστάτευε από όλα, μας τσάκισε. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Όλα τα άλλα κόμματα υποστηρίζουν το ΝΑΤΟ, δολοφονικό οργανισμό. Διαφωνείτε τα λοιπόν πάντα. Ριζικά, και κυρίως συντρίβουν το λαό με την πολιτική τους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τι να μπούμε εμείς σε κυβέρνηση για να φέρουμε μνημόνια, για να διατηρήσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, που τον τσακίσαν τον κόσμο, για να συμμετέχουμε στο έγκλημα, μια και θα είναι το ασφαλιστικό, των 80 δις που έχουν κατακλέψει, που μειώνουν συντάξεις, ανεργίες, κύριε όλα αυτά. Κύριε Ποφίλη, ήταν πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι όταν ο λαός μας δώσει τη δυνατότητα, θα είμαστε πρωτοπόροι σε μια λαϊκή διακυβέρνηση που θα αλλάξει ριζικά αυτό το σύστημα, το οποίο είναι βάρβαρο και έχει.